Ήταν μια υποκριτική στάση. Εμείς θέλουμε να μην κυρωθεί η συμφωνία. Διαφωνούμε με τη συμφωνία, γι' αυτό θέλουμε να μην κυρωθεί. Άρα, ένας τρόπος να μην κυρωθεί είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία διακαώς θέλει οπωσδήποτε να δώσει την εθνικότητα, να δώσει τη γλώσσα, να δώσει το όνομα, να δώσει τα δικαιώματα χρήσης της λέξης μακεδονικό σε όλα τα προϊόντα της γειτονικής χώρας. Εμείς αυτή τη συμφωνία δεν τη θέλουμε. Άρα, είναι ένας τρόπος να μην κυρωθεί αυτή η συμφωνία. Άρα το βασικό που βάζετε είναι τα εθνικά, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτή την περίοδο μέχρι τις κάλπες. Δηλαδή, έχει τόσο την οικονομία όσο τα εθνικά. Όλα τα βάζουμε, κύριε Βασκαλάτου. Εμείς θέλουμε να στηρίξει την τροπολογία μας. Το έχει αρνηθεί η κυβέρνηση. Ήδη μία φορά, δεν ξέρω τι θα κάνει στο μέλλον. Μπορούμε να περιμένουμε από τους συνταξιούχους, οι οποίοι αναμένουν μία περικοπή, να μην εξεγείρονται όταν ξέρουν ότι έρχεται σε λίγους μήνες μία μεγάλη περικοπή στο ATM, όταν θα πάνε να δούνε τη μειωμένη σύνταξη, και η κυβέρνηση δεν τους έχει ενημερώσει καν πόσο θα είναι αυτή η μείωση, ως όφιλε σύμφωνα με τον νόμο που η ίδια έχει ψηφίσει. Κύριε Κυριανάκη, σύμφωνα με τον νόμο, λέτε, οφείλει να ενημερώσει. Θα το παρακολουθήσουμε και δούμε τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά επειδή εδώ συζητάμε. Αντίστοιχα, εξαρτάται από το τι κατάσταση στην οικονομία θα παραλάβουμε. Για παράδειγμα, αν η κατάσταση στην οικονομία ήταν η ίδια με το 2014, δεν θα χρειαζόταν περαιτέρω περικοπή συντάξεων. Γι' αυτό είχε βγει και ένα ευρωπαϊκό πιστοποιητικό από το ECOFIN, δηλαδή τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έλεγε ότι μέχρι το 2060 δεν χρειάζεται καμία αναπροσαρμογή συντάξεων. Να το έχει βγει το 2014. Θεωρείτε και εσείς. Άρα λοιπόν η οικονομική, ένα λεπτό, η οικονομική κατάσταση του 2014 δεν επέβαλε, δεν απαιτούσε περαιτέρω περικοπή συντάξεων. Αν λοιπόν μας παραδώσουν μια κατάσταση στην οικονομία η οποία είναι ίδια με το 2014, καλώς. Δεν θα χρειαστεί να κοπούν συντάξεις. Αν μας παραδώσουν μια χειρότερη, όπως είναι σήμερα δηλαδή η κατάσταση, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το 2014 θα πρέπει να πούμε. Θα πρέπει. Τι σχέση έχει αυτό? Τον Αύγουστο και μετά δεν θα είμαστε μνημόνια. Το 2015, όπως θα θυμάστε καλά, βγαίναμε από τα μνημόνια. Κύριε Κυριανάκη, το 2014 δεν είχαμε βγει από τα μνημόνια, είμαστε σε μνημόνια. Το 2014. Τώρα το 2018 βγαίναμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο. Το 2014. Θα είναι η ίδια. Το 2014. Ήμασταν λίγο μήνες πριν. Όχι, άλλο ρωτάω. Δεν είναι εναντίον σας. Είναι το ίδιο με το να είμαστε σε πρόγραμμα και το ίδιο να μην είμαστε σε πρόγραμμα. Πόσο είναι το χρέος σήμερα? Άλλο σας ρωτάει. Σας ρώτησε άλλο πράγμα. Έχετε την ελευθερία να το κάνετε μετά εσείς. Δεν θα είστε σε πρόγραμμα. Αυτό σας ρώτησε. Αν έχετε την ελευθερία, θα το κάνετε. Όταν καλούμαστε να έχουμε. Να κάνουμε μια έξοδο στις αγορές και να δανειζόμαστε μόνοι μας πλέον ως χώρα, θα πρέπει να φροντίζουμε μόνοι μας τα οικονομικά μας. Είπατε λοιπόν ότι αν τα οικονομικά μας άρα, κύριε Λασκαράτο, για να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα, αν πούμε ότι θα αυξηθούν οι συντάξεις, από κάπου πρέπει να βρούμε τα λεφτά. Για να σας το απαντήσω λοιπόν, αυτό πρέπει να δούμε. Σε τι κατάσταση θα βρούμε τον ΕΦΚΑ. Ένα λεπτό. Σε τι κατάσταση θα βρούμε τον ΕΦΚΑ. Πόσο θα μειώσουμε τους φόρους. Πόσο θα μειώσουμε τις εισφορές για να μπορέσουν να προσληφθούν νέα παιδιά, να μπορέσουν να αυξηθούν οι μισθοί. Πώς θα εφαρμόσουμε ένα νέο μείγμα πολιτικής. Και τότε θα μπορώ να σας απαντήσω υπεύθυνα σε τι κατάσταση θα συντάξεις. Αλλά εσείς... σας λέω υπεύθυνα ότι το 2014 υπήρχε ένα πιστοποιητικό από πλευράς Eurogroup, από πλευράς ECOFIN, με συγχωρείτε, το οποίο έλεγε δεν χρειάζεται να κοπούν οι συντάξεις. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και έκοψε συντάξεις δύο φορές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι συντάξεις, για να σας απαντήσω υπεύθυνα. Αν θα μπορέσουν να αυξηθούν, αν θα μπορέσουν να είναι βιώσιμες, θα πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση θα παραλάβουμε τον ΕΦΚΑ. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Οποιοδήποτε άλλο. Οποιοδήποτε άλλο, θα το δούμε. Οποιοδήποτε άλλο πλεονασματικό χώρο να καταβάλει συντάξεις, είναι λίγο περίεργο. Είναι σαν να λέω εγώ στο νοικοκυριό μου δεν πληρώνω ΔΕΗ. Ένα λεπτό. Κυριανάκη, τώρα είμαστε σε πρόγραμμα. Είναι σαν να λέω εγώ στο νοικοκυριό μου δεν πληρώνω ρεύμα, δεν πληρώνω νερό, δεν πληρώνω και το δάνειό μου. Έχω πλεόνασμα στο νοικοκυριό μου, μπορώ να πάω διακοπές. Το ίδιο πράγμα είναι. Κυριανάκη, αν ο ΕΦΚΑ δεν καταβάλει λοιπόν συντάξεις και λέει αφινά είναι πλεονασματικός, θα τα δούμε δεν όλα είναι αυτά. Στοιχεία ελληνικά. Δεν ενημερώνει, κύριε Μερτζάνη, επίσημα η κυβέρνηση για τον ΕΦΚΑ. Δεν έχει βγάλει μια σωστή αναλογιστική μελέτη. Δεν έχει σωστή αναλογιστική μελέτη. Λοιπόν, όταν έρθουμε στα πράγματα και μπορέσουμε να δούμε με υπευθυνότητα τι συμβαίνει με τον ΕΦΚΑ, θα σας πούμε τι μπορεί όταν να γίνει για τις συντάξεις. Έχουμε ακούσει πολλά ψέματα για τα εργασιακά τις τελευταίες μέρες. Έχουμε ακούσει ότι η Νέα Δημοκρατία δήθεν θέλει την κατάργηση του 8ωρου, ότι θέλει το 10ωρο σαν τον κύριο Κούλτς κλπ. Όλα αυτά είναι προπαγάνδα. Να απαντήσουμε λοιπόν τι θέλουμε εμείς για τα εργασιακά. Εμάς το βασικό μας σχέδιο έχει ως προτεραιότητα να δημιουργηθούν δουλειές και να αυξηθεί το εισόδημα, να αυξηθούν οι μισθοί. Πώς θα γίνει αυτό λοιπόν? Έχουμε μια επιχείρηση στην οποία ένας εργαζόμενος κοστίζει χι χρήματα με τις παρούσες εισφορές και τους φόρους. Εμείς λοιπόν, μειώνοντας τους φόρους και μειώνοντας και τις εισφορές, επιτρέπουμε στον μικρό, μεσαίο, μεγάλο επιχειρηματία να μπορέσει να αυξήσει τον μισθό του εργαζομένου χωρίς να αυξάνει
το δικό του κόστος ως προς τη μισθοδοσία. Δηλαδή, μείωση και για τους εργαζόμενο και για επιχειρηματία. Ορίστε. Μείωση εισφορών και για εργαζόμενο και για επιχειρηματία. Φυσικά. Για ελεύθερους επαγγελματίες επίσης. Γιατί δεν το είπατε γι' αυτό. Φυσικά. Και για ελεύθερους επαγγελματίες. Θα μειωθούν οι εισφορές. Προχθές είχαμε και μια συνάντηση με τους δικηγορικούς συλλόγους. Θα μειωθούν οι εισφορές για όλους γιατί δεν είναι βιώσιμο. Πλέον στην αγορά δεν κόβει σχεδόν κανένας απόδειξη από αυτούς. Δεν κόβει σχεδόν κανένας απόδειξη από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα το κράτος εισπράττει μηδέν. Το μηδέν λοιπόν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω, πολλά παραπάνω, να φτιάξει ένα ελκυστικό μοντέλο για να μπορούν όλοι να εργάζονται με περισσότερη ελευθερία. Εμείς λοιπόν, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς, θα εφαρμόσουμε μια πολιτική η οποία θα συμφέρει και τους δύο. Τι σημαίνει αυτό πέρα από αυτό που σας είπα? Σημαίνει επίσης ότι μια επιχείρηση που θα δημιουργεί ασφαλιστικά προγράμματα, θα μπορεί αυτή η δαπάνη για τον εργαζόμενό της, ασφαλιστικά προγράμματα ή κάρτες κίνησης, θα μπορεί αυτή η δαπάνη να εκπίπτει από τη φορολογία της. Άρα κέρδος για τον επιχειρηματία, κέρδος για τον εργαζόμενο, κέρδος και για το κράτος. Άλλο πρόγραμμα. Θα μπορούμε για αυτούς τους εργαζομένους οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν στα κέρδη της επιχείρησης. Δηλαδή να συμμετέχουν με stock option στις μετοχές. Θα μπορούμε να δίνουμε κίνητρα εμείς στον επιχειρηματία, ώστε πέρα από το μισθό του, στο τέλος της χρονιάς, να μπορεί να έχει και μια συμμετοχή στα κέρδη, στην επιτυχία της επιχείρησης, άρα να μπορεί να το βλέπει και σαν δικό του στόχο. Όλο αυτό το πακέτο, λοιπόν, βοηθά την αγορά εργασίας να πάρει πολλές ανάσες και βοηθά να δημιουργήσουμε ένα καινούριο μοντέλο, στο οποίο δεν θα υπάρχει αντιπαλότητα εργαζόμενου και εργοδότη, αλλά θα βλέπουν ένα κοινό στόχο. Κοινό στόχο είναι η αύξηση του εισοδήματος για όλους, ώστε να μπορούν τα νοικοκυριά και εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά που έχουν εργαζόμενους να μπορούν να έχουν παραπάνω εισοδήματα. Με ρωτάτε ποιο είναι το σχέδιό μας, ποια είναι η απάντησή μου για τις ομαδικές απολύσεις, για την ευελιξία κλπ. Αυτά που ζητάει, εν πάση περιπτώσει, το Δούνου του, τα ξαναβάζει στο τραπέζι. Αυτά έτσι, δεν τα ζητάει το Δούνου του, κύριε Μιχελιδάκη. Mm. Τα έχει εφαρμόσει με νόμο του ο ΣΥΡΙΖΑ, που ψηφίστηκε το 2016. Οι ομαδικές απολύσεις αυξήθηκε το όριό τους επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν, με τα θα κάνουμε την επόμενη φορά σε λίγους μήνες, δεν βγάζουμε άκρη. Η απόλυτη ευελιξία της αγοράς εργασίας ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο μισθός των 317 ευρώ που παίρνουν 620.000 συμπολίτες μας, κυρίως παιδιά της δικής μου γενιάς, είναι επιμερών ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν λιγότερα χρήματα από το επίδομα ανεργίας. Απλώς αυτό που το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που έχετε ως σοβαρό αντιπρόσωπο. Θέλω λοιπόν την άλλη φορά που θα την καλέσετε και θα αποδεχτεί η πρόσκλησή σας, να τη ρωτήσετε το εξής. Καταγγέλει την Αυστριακή κυβέρνηση για το 12ωρο. Τι απαντά για τους Έλληνες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που δουλεύουν, που πληρώνονται για 8 ώρες ή λιγότερο και εργάζονται 10, 11, 12, 13, 14 ώρες. Κύριε Κυρανάκη, εγώ να δεχτώ πληρώνονται και αυτές τις υπερορίες τους. Τις πληρώνονται. Ακούμε την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και εσείς ήσασταν κυβέρνηση μέσα στα προηγούμενα χρόνια για να φτάσουμε μέχρι εδώ, έτσι. Και μειώσεις τις συντάξεις κάνατε. Όχι τόσο μεγάλες. Λοιπόν, όχι τόσο μεγάλες. Όχι τόσο μεγάλες επαναλαμβανόμενες. 11 νομίζω τον αριθμό.